τράπεζα. Mm-hmm. Μπήκαμε γύρω στα 12 άτομα να βγούμε έξω. Και όπως ήμασταν, λέμε, πού ήρθαμε και πού πάμε. Τέλος πάντων, δώσαν διαταγή να κατέβουμε κάτω, δεν βγήκαμε έξω. Πήγε η ώρα, είχε πάει 8.30 ώρα, πήρανε αναφορά. Ταλαιπωρημένοι, εμείς θέλαμε να κοιμηθούμε. Τέλος πάντων, πήγαμε μέσα να κοιμηθούμε και κατά τις 11.30 ώρα έρχεται ο λοχαγός Σταυριανάκος και μας ξυπνάει. Λέει έξω, λέω, καψώνει μας κάνει ο άνθρωπος. Θεός χωρέστον, γιατί χάρη σε αυτό την άλλη μέρα ξέραμε τουλάχιστον από που μας χτυπάνε Τούρκοι. Γιατί εμείς δεν ξέραμε τίποτα. Μας πήρε το βράδυ 11 η ώρα, όλη τη δημιουργία και μας περιφερόταν στο στρατόπεδο και έλεγε ότι από εδώ είναι η Τουρδίκ. Δηλαδή μας έδειχνε τα σημεία των Τούρκων που δεν γνωρίζαμε εμείς. Η Τουρδίκ, ο Γερόλακος, ο Πενταδάχτυλος. Γυρίσαμε πίσω και κατά τις 4.30 ώρα το πρωί μας ξυπνάνε με φωνές, συναγερμός. Βγαίνουμε και πάμε εγώ σε κάτι δέντρα από κάτω γιατί εκεί με πήγαν, με τοποθετήσανε. Γύρω στα 50 με 100 μέτρα από το διοικητήριο της Ελβίκ. Πέρναγε ένα χαντάκι συγκεκριμένα, περνάγανε τα νερά από τα μπάνια, με σαπουνάδες και ήταν βρωμόνερα. Και ήρθε ο λοχαγός Σταυριανάκος και λέει, περάσανε εκείνη την ώρα κάτι αεροπλάνα πολύ ψηλά. Mm. Αυτά ήταν τα αναγνωριστικά. Και λέει, άμα δείτε τα αεροπλάνα και κατέβουν κάτω, μην σκεφτείτε ότι θα λερωθείτε να πέσετε μέσα στα χαντάκι. Στο χαντάκι. Λέω, τι μας λέει ο λοχαγός τώρα. Εμείς δεν ξέραμε τι μας γίνεται. Δεν προλαβαίνει να τελειώσει, μετά από κάνα πεντάλεπτο, κάνουν βήθηση δύο αεροσκάφη και βομβαρδίζουν και η πρώτη βόμβα που πέφτει είναι στο διοικητήριο. Είναι η πρώτη επαφή με τον πόλεμο, σε μένα προσωπικά. Με σκεπάσαν λίγο κάποια χώματα και ήταν τεράστια η μιλάμε για βόμβα έτσι μεγάλης 900 λιμπρών. 900 λιμπρών. Έκανε ένα τεράστιο κρατήρα. Αυτό ήταν το πρώτο βάθισμα. Κάποια άτομα τραυματιστήκαν και σκοτώθηκε κάποιος συνάδελφος. Μάλιστα. Τραγικό. Ήταν τα παιδιά από ό,τι ήταν δίπλα μου, δηλαδή στρατιώτες. Εγώ εκείνη τη στιγμή έτρεμα από το φόβο μου. Κάποια άλλα παιδιά δεν μπορούσαν να μιλήσουν. Κάποια άλλα ήταν οι αντιδράσεις αυτές. Φυσικά αυτό κράτησε για μία μισή ώρα. Μετά από μία μισή ώρα. Αν δεν το ζήσετε, δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Φυσικά δεν μπορούμε. Τώρα δεν ξέρω, ο χαρακτηρισμός που δίνω εγώ είναι ότι μάλλον είχαμε αποκτηνωθεί. Δηλαδή, βλέπαμε, γινόντουσαν μάχες, σκοτωνόντουσαν άτομα και γελάγαμε. Ναι. Δηλαδή, είχαμε φτάσει σε αυτό το σημείο, ναι. Αυτό δεν ξέρω αν ήταν η δύναμη της αυτοάμυνας, της αυτοσυντήρησης, δεν μπορώ να καταλάβω. Είχαμε αποκτηνωθεί τελείως. Συγκλονιστικό και όσο και αν χρησιμοποιήσετε τρόπο γλαφυρό, σωστές. Έτσι, εκφράσεις, ρήματα, επίθετα, δεν μπορεί κανείς να ζήσει τη σκηνή έτσι όπως συνέβη τότε, ημιμόνον αν ήταν παρόν. Θα ήθελα και τη δική σας εμπειρία, κύριε Δούλα. Πιστεύω κάτι αντίστοιχο συνέβη και με εσάς. Κύριε Αλιβανός, θέλω πριν ακόμη ξεκινήσουμε, εφόσον μιλάμε για την Κύπρο και σήμερα στις σημερινές εποχές προσπαθούν κάποιοι, να τους πούμε νεοταξικοί, να τους πούμε, η νέα τάξη πραγμάτων να αφηρετήσει το τι υπάρχει και τι είναι ελληνικό. Σωστά. Η Κύπρος είναι ένα κομμάτι του ελληνισμού. Ένα κομμάτι του ελληνισμού που έχει προσφέρει από τον αρχαιοτά των χρόνων, έχει προσφέρει πολύ αίμα για την Ελλάδα. Σωστά. Αξίζει να πούμε ότι στρατεύτηκε η Κύπρη δίπλα στο Μέγα Αλέξανδρο. Και σε όλους τους ακόμη και τη συνεπανάσταση του 1821 και στον Παγκόσμιο Πόλεμο και στον Αλβανικό Πόλεμο έχουν χύσει αίμα για την Ελλάδα. Επομένως, η Κύπρος αξίζει να πούμε από αρχή ότι ήταν ήδη ελληνική, να γνωρίζουν οι τηλεθεατές μας ότι είχε παραχωρηθεί στους Βρετανούς το 1898 και είχαν πληρωθεί με πολύ μεγάλο αντάλλαγμα και είχαν φύγει εντελώς οι Τούρκοι από την Κύπρο με δικαιώματα και επί του εδάφους και επί της περιοχής. Ναι. Τώρα, για να έρθει να φτιαχτεί η Κύπρος να γίνει ελληνική, ξεκινήσαν από το 1950 μετά τον Παγκόσμιο Πόλεμο με τη νέα τάξη πραγμάτων της εποχής εκείνης. Μας δίναν την Κύπρο να γίνει ελληνική, δεν ξέρω γιατί τότε αδιαφορήσανε. Ήρθαν οι ίδιοι οι Κύπροι με ένα ψήφισμά τους το 1952 στην Ελληνική Βουλή με το 98,6% μαζί με τους Τουρκοκύπριους και ζητήσαν την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Ναι.
Η ροή των πραγμάτων έδειξε ότι από εκεί και πέρα ο αγώνας που ξεκίνησε το 1955 για να απελευθερωθεί από, από την Βρετανική, από την Βρετανική επιρροή και από τον ζυγό αυτό, όπως κάθε χώρα τότε προσπαθούσε να γίνει ανεξάρτητη, ξεκίνησε ένας αγώνας και για την Κύπρο. Ο αγώνας αυτός, μιας και μας το δίνανε να γίνει, την Κύπρο μας τη δίνανε να γίνει ελληνική, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ξαφνικά έγινε ανεξάρτητο κράτος, ναι. Και γιατί ξαφνικά το 59 έγινε μια συνθήκη της Ρήγης Λονδίνου, υπόγραψαν και οι Τούρκοι και με ποιο δικαίωμα. Θέλω να ξέρει ο κόσμος ότι το δικαίωμα αυτό, ποιοι το δίνουν, ποιοι το δώσαν τότε. Ποιοι το δώσαν τότε. Και ζούμε αυτά που ζούμε σήμερα και δυστυχώς ζούμε αυτά που ζούμε σήμερα και τα ζήσαμε εμείς περισσότερο από το 54. Ναι. Αλλά το ίδιο γεγονός με την ίδρυση του κράτους, 3 χρόνια μετά, κάνανε το λεγόμενο Αντάρτικο των Τούρκων, οι οποίοι εγκατέλειψαν τη Βουλή και θέλανε το Αντάρτικο που κάνανε, γίνανε αυτές οι μάχες του 64, οι οποίες αλλάξαν τα δεδομένα, γιατί οι Τούρκοι θα είχαν μπει, κυρία Λιβανός, το 1964 να κάνουν αυτό που κάνανε το 1974. Υπήρχε τότε μια κυβέρνηση της Ελλάδος υπό τον Γεώργιο Παπανδρέου και αποφάσισε με τη Βουλή των Ελλήνων και έστειλε μια μεραρχία. Αυτή η μεραρχία είναι αυτή που κράτησε να μην γίνει αυτό που δεν έγινε το 64. Από εκεί πέρα ξέρουμε το 67 έγινε η αποχώρηση της μεραρχίας με διάφορους τρόπους που δεν μπορώ να τους καταλάβω γιατί. Ναι. Και ήρθε το δεύτερο. Όταν λέμε αποχώρηση της μεραρχίας, δηλαδή διετάχθη να φύγει η μεραρχία στα κάτω. Διετάχθη με απόφαση των ΗΠΑ, ναι. Και μια πράξη που την πρέπει να Καναδί, τότε ο επικεφαλής που ήταν στα Ηνωμένα Έθνη, να αποχωρήσουν οι δυνάμεις. Οι ελληνικές δυνάμεις, δηλαδή η μεραρχία, γιατί δεν το προέβλεπε η συνθήκη της Ρήγης Λονδίνου. Μάλιστα. Φεύγει λοιπόν η μεραρχία. Φεύγει η μεραρχία και απογυμνώθηκε παντελώς η Κύπρος για να έρθουν τα επόμενα στάδια. Μάλιστα. Τώρα, τα στάδια αυτά δεν ξέρω αν θα μπορούσαν να φτάσουν το 1984 κατευθείαν να πάνε στο Κυπριακό. Μεσολάβησε ένα ενδιάμεσα πολυτεχνείο, το οποίο το πολυτεχνείο αυτό άλλαξε την τότε στρατηγική κυβέρνηση και να έρθει μια άλλη πιο δύσκολη κυβέρνηση. Η οποία ήταν μάλλον πιο ανεγκέφαλη η κυβέρνηση, μπορώ να θεωρήσω εγώ, ναι. Για να έρθει και να υπογράψει μια επιταγή την ημέρα του Πολυτεχνείου ότι τον ερχόμενο χρόνο θα γίνει το Κυπριακό. Και έγινε αυτό το Κυπριακό. Και δυστυχώς εμείς που κατεβήκαμε στην Κύπρο, είχαμε την τύχη βέβαια. Ήσασταν κι εσείς 20 Κύπρο. Χρόνια. Ήμουν κι εγώ 20 χρόνια και κατέβηκα στις 19 του μηνός και ευχαριστώ πολύ τον ναυτικό που μας κατέβασε στην Κύπρο και ευχαριστώ πολύ τον ναυτικό που είχε. Και τη συμμετοχή του με την απόφαση της ΠΑΦΟΥ και έκανε και μεγάλες προξένησε μεγάλες ζημιές στον αντίπαλο, στον εχθρό της πατρίδος. Είχα και εγώ αυτή την ίδια επιτρία όπως ο Μιχάλης ο Χαζάπης είπε προηγουμένως, την πρώτη μέρα να είμαι στο βάφτισμα του Πυρός. Ήσασταν σε πλοίο, ήσασταν σε στρατόπεδο, πού ήσασταν. Πάλι είχα την ίδια πορεία όπως έκανε ο κύριος Χαζάπης. Ήμασταν στην Κορδίσσα, στο ίδιο καράβι, από την Αμόχωστο, προλάβαμε και είδαμε αυτή την όμορφη πόλη την Αμόχωστο, ναι. Μας μεταφέρανε στην Ερντίκ και το πρωί έγινε η επιθέσεις των Τούρκων. Η επιθέσεις των Τούρκων από την στιγμή που ξεκίνησαν από τις 5.30 το πρωί, 6 παρά το πρωί, όλη την ημέρα, δηλαδή μπορώ να πω μέχρι στις 12 η ώρα το μεσημέρι, είχαμε συνεχώς τετράδες τα τουρκικά αεροπλάνα που να έρχονται και να βομβαρδίζουν. Εσείς μέχρι... σαν δύναμη, πόσοι αριθμούσατε τότε. Η ΕΛΔΙΚ, εφόσον είχε φύγει μία σειρά, η παλαιότερη σειρά και εδώ μπορώ να σημειώσω το μεγαλύτερο σφάλμα των Ελλήνων είναι ότι διώξαν τους παλαιότερους, τους πιο έμπορους και πήγαμε εμείς οι νεότεροι, οι οποίοι δεν γνωρίζαν και δεν είχαμε ήδη ενημερωθεί από πριν γιατί θα συμβεί στην είναι Κύπρο ή τι θα αντιμετωπίσουμε ή τουλάχιστον το χάρτη. Εσείς βρίσκετε κάποια εξήγηση γιατί έγινε αυτό. Μάλλον οι παλαιότεροι αποχώρησαν και εδώ έχω πολλές αμφιβολίες εγώ μεγάλους συμπολεμιστές μας ότι η αποχώρηση των παλαιών ήταν μόνο και μόνο να μην υπάρχει η γνώση να πετύχει αυτό το σύμπλεγμα της διχοδόμησης της Κύπρου. Θεωρώ ότι όλη την ημέρα της πρώτης εισβολής εάν το καράβι που πήρε τους παλαιότερους στις 103 σειρά, που ήταν γύρω στα 500 άτομα, συν 100 άτομα που είχε μέσα το καράβι, 600 άτομα μέσα, τους έβρισκαν τα αεροπλάνα κοντά στα κυπριακά ύδατα, τι θα γινόταν, δεν τους πήγαινε στο Αιγαίο. Άραγε οι έμπειροι άνθρωποι
της Κύπρου θα πήγαιναν στο ίδιο. Θα είχαμε μια πληγή ακόμη περισσότερο και να μπορούσαμε να